Χιλιάδες τόνοι πατάτας παραμένουν στα ζήτητα στο οροπέδιο Λασιθίου, με τους αγρότες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, ενώ ελάχιστες ήταν οι ποσότητες που διατέθηκαν στην αγορά σε χαμηλές τιμές και κάτω του κόστους παραγωγής. Και το πιθανότερο είναι αυτές οι πατάτες που είναι μέσα τώρα πεταχτούν, διότι είναι πλέον παλιές. Όχι, δεν πάνε αυτές στην αγορά πλέον τώρα. Δεν πάνε. Έχουν βγάλει φύτρα, θεωρούνται παλιές, βγάζουν καινούργιες, καταναλωτής θα πάει στην καινούργια. Δεν είμαστε απόγνωση. Πώς θα ζήσουμε? Εμείς δεν είμαστε πληγέντες του κορονοϊού από τη στιγμή που οι εστίες είναι κλειστοί. Ξεκινούμε την καινούργια καλλιεργική περίοδο και οι πατάτες είναι ακόμα στις αποθήκες. Αυτή τη στιγμή στην αποθήκη των παραγωγών υπάρχει αδιάθετη πατάτα. Η εκτίμηση που έχουμε είναι μαζί με τον συνεταιρισμό του Ευρωπαϊκού Δραστήριου, τον αγροτικό συνεταιρισμό. Η εκτίμησή μας είναι ότι προσεγγίζει και τους 4.000 τόνους η αδιάθετη πατάτα αυτή τη στιγμή. Ο Χαράλαμπος Χρυσοφάκης περιέγραψε τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο οροπέδιο, καθώς και τις δυσκολίες κάλυψης των εξόδων για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Τους οριζόμαστε να καλύψουμε τη τάξη της περσινής χρονιάς, όχι να πάμε στην επόμενη. Ζητούμε μια αποζημίωση, τουλάχιστον να καλύψουμε τα έξοδα για να πάμε παρακάτω, διότι την ερχόμενη χρονιά δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Ωστόσο, μικρή ανάσα στον αγροτικό κόσμο αποτελεί η έγκριση κρατικής ενίσχυσης ύψους 215 ευρώ αναστρέμα για τις πατάτες στο οροπέδιο Λασιθίου με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από συντονισμένες προσπάθειες από τον Δήμαρχο Γιάννη Στεφανάκη. Προχθές υπογράφηκε από τον κύριο, από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, είναι της τάξης των 215 ευρώ στο στρέμα για την λαστιωτική πατάτα. Πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη του γεωργικού τομέα, ο οποίος πλήττεται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. Ικανοποιεί τους αγρότες, γιατί είναι μια χρηματοδότηση η οποία είναι αποκλειστικά και μόνο για τις συνέπειες από την πανδημία του κορονοϊού, στις συνέπειες στη διακίνηση του προϊόντος, στη διάθεση του προϊόντος, στο ότι δεν μπορούσε να διατεθεί γιατί καθώς η εστίαση, ο τουρισμός ήταν κλειστή όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα, είναι κάτι ξεχωριστό από τις αποζημιώσεις που θα έρθουν λόγω των καιρικών φαινομένων. Την προσοχή των πολιτών εφιστούν οι οποροπόλες αναφορικά με το φαινόμενο ελληνοποιήσεων, ειδικά της αιγυπτιακής πατάτας. Μεσαράς οι πατάτες δεν μπορούν να καλύψουν. Το μαλλίον πατάτες δεν έχουμε. Μια φορά ευάνανε στα μάλια πολλές πατάτες, τώρα δεν έχουμε τέτοιες. Δεν καλύβεται η ντόπια αγορά από τις πατάτες, με αποτέλεσμα να φέρουν αιγυπτιακές. Δεν είναι αυτό κακό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι την πατάτα αυτή την παραποιούν με αποτέλεσμα να έχουν, διότι πουλιέται σαν ντόπια, παραπάνω λεπτά. Και πλένουν τις πατάτες και τους βάνε κοκκινόχωμα και τις παραποιούν και τις πουλούν για ντόπιες. Εγώ προτείνω στον κόσμο να μην παίρνει ποτέ πλημμένες πατάτες.